Το πρώτο θέμα που θέλω να θέσω είναι αφορά τα σκουπίδια. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο το έχει η χώρα μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια και γι' αυτό έχουμε και τόσα πολλά πρόστιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω των ματαιρών, των ανεξέλεγκτων και των παράνομων που έχουμε. Αλλά εγώ δεν θα σταθώ εκεί, γιατί αυτό το πράγμα καλώς ή κακώς θα λυθεί. Θα σταθώ στο αύριο, αυτό δηλαδή που είναι να γίνει για τα απορρίμματα, τη διαχείριση των απορριμμάτων. Και θα αξίζει να ακούσετε το βήμα κόσμος της Παρασκευής. Είχε ένα άρθρο το οποίο είναι εξαιρετικό. Αρκεί να δώσετε λίγη προσοχή να ακούσετε τι γράφει. Η χώρα που ζει από τα σκουπίδια της, Κοπενχάγη. Όταν οι άλλοι θεωρούν τα σκουπίδια βρώμικο πρόβλημα, οι Δανείοι τα βλέπουν ως καθαρό και εναλλακτικό καύσιμο ή ακόμη και ως πηγή παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Η Δανία διαθέτει πλέον δεκάδες μη συμβατικές μονάδες αποτέθρωσης, επεξεργασίας και ανακύκλωσης σκουπιδιών, δηλαδή περισσύγχρονα εργοστάσια, τα οποία μετατρέπουν τα απορρίμματα σε ενέργεια και θέρμανση για τις κοινότητες που τα φιλοξενούν. Με τεράστια ωφέλη στο περιβάλλον. Η χρήση αυτών των μονάδων έχει μειώσει όχι μόνο τις ενεργειακές δαπάνες και την εξάρτηση της Δανίας από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, αλλά και τη χρήση των χωματερών και των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Στην πραγματικότητα, οι μονάδες αυτές λειτουργούν τόσο καθαρά και χωρίς οσμές, που πλέον τα τζάκια και οι ψισταριές των σπιτιών απελευθερώνουν περισσότερες διοξίνες από ό,τι τα εργοστάσια. Αυτή τη στιγμή λειτουργούν 29 εργοστάσια καύσης σκουπιδιών για την παραγωγή ενέργειας στη Δανία, που εξυπηρετούν 98 δήμους. Η Δανία έχει 5,5 εκατομμύρια κατοίκους. Ήδη κατασκευάζονται άλλα 10. Στην Ευρώπη, οι χώρες που πρωτοστατούν στη δημιουργία τέτοιων μονάδων είναι η Δανία, η Γερμανία και η Ολλανδία. Και έχει ένα παράδειγμα για να δείτε τα ποσοστά. Από ένα προάσπιο της Στοχόλμης που είναι 10.000 μεγαλύτερο σε πληθυσμό από την Κόρινθο, το Χόρσον. Και τι λέει. Εδώ το κόστος για τη θέρμανση κάθε σπιτιού είναι ιδιαιτέρως χαμηλό, καθώς το 80% της θερμότητας και το 20% του ηλεκτρικού ρεύματος παράγονται από την καύση των απορριμμάτων. Μόνο το 4% των σκουπιδιών καταλήγει σε χωματερές, το 64% ανακυκλώνεται, το 34% καίγεται και το 1% είναι επικίνδυνα απόβλητα. Πρέπει να σκεφτούμε γιατί θα γίνει αυτό που γίνεται, που έχουμε ψηφίσει και τα λοιπά. Καταλαβαίνετε τι συμβαίνει. Πρέπει να τα λέγουμε σοβαρά υπόψη μας, γιατί εδώ έχουμε μιλήσει με νούμερα και με αριθμούς και με στοιχεία από άλλους που το κάνουν αυτό.